να είναι παρούσες, να είναι εδώ για να μπορέσουν να προωθήσουν καλώς σχόλου των πραγμάτων το προϊόν. Αυτά από μένα, ο λόγος στον Ανδρέα. Να πω λίγο. Εγώ θα συμφωνήσω με όλους τους προλαλήσαντες. Τόσο για τον Ελιά που πανελλαδικά όλοι γνωρίζουν την κατάσταση, την οικονομική προπάνω που είχε ο Ελιά. Αλλά επειδή σήμερα μιλάμε για τον πρώην βουλευτή, τον πρώην υπουργό και τον γαμπρό μας εδώ στην Ιμαθία, τον Ανδρέα του Λικουρέτζο, τον οποίο υποδέχτηκα και το μεσημέρι στο γραφείο μου, και δεν θέλω να κλέψω την παράσταση, θα σας πει και πλέον πώς θα γίνεται και ηλεκτρονικά, πώς θα γίνεται η εκτιμήση ηλεκτρονικά, θα το πει ο Ανδρέας. Αλλά όλοι πλέξαμε το και σωστά το εγκόμιο του γαμπρού μας στην Ιμαθία. Λοιπόν, και επειδή θεωρώ και το ξέρουμε όλοι ότι τα πήγε θαυμάσια τέλεια, η θητεία του τελειώνει τον Νοέμβριο που μας έρχεται. Οπότε, προπάντων εσείς, κύριοι βουλευτές, να πείσετε τον Ανδρέα να μείνει στη θέση. Δεν ξέρω αν χρειαστεί παρέμβασή σας και στην κυβέρνηση, γιατί πλέον η εμπειρία που έχει ο Ανδρέας. Λοιπόν, το χρειαζόμαστε όλοι πανελλαδικά, όχι μόνο εμείς στην Ιμαθία. Αυτό ήθελα μόνο να πω. Να είστε καλά. Και ευχαριστώ. Να καλωσορίσω και εγώ όλους τους παρευρισκόμενους. Σας ευχαριστούμε. Θεωρείτε τιμητική η παρουσία σας σε μικρό χρονικό διάστημα του να έρθετε πάλι εδώ στη Μελίκη. Θεωρείτε κομμάτι της δικής μας περιοχής. Όμως σε όλα αυτά που ακούστηκαν, η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Υπόθηκαν πράγματα για το 50% της προκαταβολής, το 40% της ζημίας της προκαταβολής, το οποίο, αν γίνει μια πραγματική αναγωγή σε έναν παραγωγό που έχει χάσει το 100%, δεν είναι σε καμία περίπτωση το 40% αυτό. Για τον Υπουργό, για το βουλευτή μας, τους βουλευτές μας, το ότι τα συμπήρυνα δεν πληρώθηκαν στην ώρα που δεν πληρώθηκαν, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η οικονομία μας στηρίζεται καθαρά στο αγροτικό εισόδημα. Δεν έχουμε την πολυτέλεια, κανένας μα κανένας, ούτε ένα μήνα, ούτε δύο μήνες για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε. Αυτά είναι πραγματικά προβλήματα και θέλουμε να σταθείτε αρρωγοί και προφανώς γι' αυτό σήμερα βρίσκεστε εδώ, να μας δώσετε το χρονοδιάγραμμα πότε θα γίνουν οι πληρωμές των αποζημιώσεων. Αυτό ήθελα να πω κι εγώ. Σας ευχαριστώ. Θα πρέπει να αποδώσουμε τα του Κέσσαρου στο Κέσσαρι. Φίλε Νίκο, άκου λίγο να σου πω. Η Μελίκη. Όχι, ναι, να είσαι καυστικός, αλλά να είσαι δίκαιος. Να είσαι δίκαιος. Να είσαι δίκαιος. Περίμενε λίγο να πω κάτι. Να είσαι δίκαιος. Τι έχουμε πει εμείς. Καταρχάς, πήρανε προκαταβολή τα υπόλοιπα κομμάτια των Ροδακίνων εκτός από τα συμπύρινα στη Μελίκη. Σωστά. Άρα, χρήματα και στη Μελίκη πέσανε. Πρώτο. Έτσι. Δεύτερο. Εάν σε άλλες χρονιές είχες υποστεί αυτή τη ζημιά, λεφτά θα έπαιρνες το 2022 το Δεκέμβριο. Έτσι, για τη ζημιά που έπαθες. Και εσύ τα παίρνεις το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, 14 Σεπτεμβρίου, δηλαδή, έτσι, σε 4-5 μήνες. Άρα λοιπόν και εδώ έγινε μια αστοχία ή όπως θες πες το. Σήμερα όμως αποκαθίσταται η αστοχία. Θα πρέπει λίγο να έχουμε μεγάλη καρδιά να αναγνωρίζουμε κάποια πράγματα που δεν έχουν γίνει ποτέ. Από το 3 δεν έγιναν. Και τώρα με ένα μήνα καθυστέρηση πέρυσι και στα συμπύρινα. Άρα νομίζω ότι τα εύσημα θα πρέπει να αποδοθούν, έτσι, και από εκεί και πέρα οι όποιες αστοχίες εδώ είμαστε να τις συζητήσουμε και τα λάθη. Όποιοι λειτουργούν και όποιοι εργάζονται θα κάνουν και λάθη. Και εσύ εκεί που είσαι, προφανώς κάνεις και λάθη. Έτσι, δεν έχεις και κάποια παράπονα από τους ανθρώπους. Άρα λοιπόν νομίζω ότι είμαστε σε ένα καλό σημείο. Υπήρξε μια, αν θέλεις, αστοχία που καταστάθηκε. Είμαστε εδώ, αν υπάρξει και οτιδήποτε άλλο, έτσι, υπάρχει καλή διάθεση για προσφορά και για να βοηθήσουμε τον κόσμο. Αυτό κάνει, είπα, πρώτα ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση συνέχεια, ο Ανδρέας Λικουρέτζος, έτσι, ο Ελγά και όλοι εμείς εδώ οι υπόλοιποι. Ο Δήμαρχος, έτσι, και όλοι εμείς. Παρίδη, είμαι στρατιώτης της παράταξης, απλά επισήμανα αυτά που αφογκράζουμε από την κοινωνία. Και σας είπα ότι εγώ ήμουν λίγο πιο καυστικός. Νίκο, επειδή αφογκράζεις από την κοινωνία, εάν είχες κανονική παραγωγή, πότε θα πληρωνώσουν? Απλά πράγματα. Πότε θα πληρωνώσει αν έχεις κανονική παραγωγή? Γιατί όλοι οι αγροτικές οικογένειες και αγρότες ήμασταν κάποια στιγμή. Και ξέραμε όταν παράξεις συμπύρινα πότε πληρώνεσαι. Ποτέ δεν έπαιρνες προκαταβολή εάν είχες παραγωγή μέσα στον τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, γιατί δεν είχες συγκομιδή. Μόλις είχε αρχίσει η Κατερίνα, η Λουάντα, και το άντρος δεν είχε μπει στην παραγωγή.
και έπεται το Everett και όλες οι άλλες ποικιλίες. Άρα, παίρνεις προκαταβολή για τη ζημία που έπαθες και καλά κάναμε και τη δώσαμε, πολύ πιο έγκαιρα από ό,τι θα έπαιρνες αν είχες παραγωγή και θα εξοφληθείς από το ελληνικό κράτος μέχρι τέλος του έτους, αρχές της άλλης χρονιάς. Που αν είχες παραγωγή, δεν ήταν βέβαιο κανονική παραγωγή πότε θα τα έπαιρνες τα χρήματα. Άρα και προκαταβολή δώσαμε όπως υποσχεθήκαμε. Όντως οι ανάγκες του παραγωγού είναι πάρα πολύ μεγάλες και τρέχουν, γι' αυτό το κάναμε. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια γίνεται εξατομικευμένες εκτιμήσεις και αποζημιώσεις και όχι όλοι να πάρουν το ίδιο και αυτός που έπαθε ζημία και αυτός που δεν έπαθε. Άρα στο τέλος, μπορεί να έγιναν κάποιες μικρές αστοχίες, σας επαναλαμβάνω τώρα, στο τέλος όλοι θα αποζημιωθούν για το ποσό που πρέπει να πάρουν. Προκαταβολή, εξόφληση, εξατομικευμένες εκτιμήσεις, είχαμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε. Προκαταβολή ποτέ, αλλά εξατομικευμένες εκτιμήσεις είχαμε πάνω από 5-6 χρόνια να δούμε. Και θα πάρουν τα χρήματά τους και θα αποζημιωθούν στο 100% της απώλειας της παραγωγής τους, όλη αυτή η παραγωγή. Αυτό είναι σίγουρο. Και έπεται, είπα, άμεσα είναι η ζημία των αγροτών. Τρέξαμε πάνω εκεί. Και έμεσα μετά είναι οι αγροτικοί συνεταιρισμοί για το προσωπικό τους, για την απώλεια του εισοδήματος, για τους μεταφορείς, για τους, και για τα υλικά συσκευασίας, επιχειρήσεις που δεν είχαν το τζίρο που είχαν. Θα δούμε και για τους υπόλοιπους πώς μπορεί, πρέπει να αποζημιωθούμε για την απώλεια του εισοδήματος. Γιατί πρέπει να στηριχτούν στο τέλος όλοι. Θερμά τον Υπουργό, τον κύριο Βεζιρόπουλο, τους βουλευτές, τον Τάσο και τον Λάζαρο, με τους οποίους μας συνδέει και με τους τρεις βουλευτές, γιατί και ο Υπουργός είναι βουλευτής προσωπική φιλία από ετών και όχι πρόσφατη, τον Αντιπεριφερειάρχη, ο οποίος και το πρωί είχαμε τη χαρά και την ευκαιρία να συναντηθούμε στο γραφείο του και να μου εξηγήσει πολλά από τα θέματα τα οποία σας απασχολούν, και βεβαίως το Δήμαρχο, με τον οποίο συνεργαζόμαστε όπως συνεργαζόμαστε με όλους τους τελευταίους μήνες σχεδόν καθημερινά. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον κύριο Χαλκίδη, τον Μιχάλη, για την παρουσία του, με τον οποίο Μιχάλη, όταν πριν 40 χρόνια ήρθα για πρώτη φορά εδώ, όντως συμπληρώνται 40 χρόνια που μίλησα από μια ταβέρνα που ήταν κάπου εδώ απέναντι ως μέλος της ΟΝΕΔ στην προεκλογική εκστρατεία του Γεωργίου Ράγκη. Ήμασταν και οι δύο χωρίς καμία άσπρη τρίχα στην κεφαλή μας. Λοιπόν, και με όλες και με όλους που γνωριζόμαστε πια 4 δεκαετίες και έχουμε αναπτύξει αυτή την στενή φιλία και συνεργασία. Βρισκόμαστε σήμερα μπροστά σας με το κεφάλι ψηλά, διότι χωρίς υποσχέσεις τηρήσαμε τις δεσμεύσεις μας. Αυτό το οποίο είπαμε έγινε. Και αν κάποιος επισκεφθεί σήμερα το γραφείο της κυρίας Παπά, η οποία έκανε έναν άθλο για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα με τους συνεργάτες της, θα διαπιστώσει πόσο δύσκολο είναι το εγχείρημα. Όταν εγώ επισκεπτόμενος το μεσημέρι τα γραφεία του υποκαταστήματος του ΕΛΓΑ, είδα 5.000 πορίσματα τοποθετημένα σε ένα γραφείο να πρέπει να περαστούν στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, να φτάσουν στα κεντρικά για να μπορέσουμε να προγραμματίσουμε τις πληρωμές. Για να εκτιμήσετε το εγχείρημα, πρέπει να καταλάβετε ότι για πρώτη φορά, με χρήματα της κυβέρνησης του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, του δικού σας Υπουργού, του κυρίου Βεζιρόπουλου, για πρώτη φορά ο ΕΛΓΑ ευρίσκεται σε οικονομική ευστάθεια. Δεν κινδυνεύει οικονομικά. Με αποτέλεσμα να έχουμε 100 εκτάκτους γεωπόνους εκτιμητές να εργάζονται εδώ στην Ιμαθία και στην Πέλα. Πρώτη φορά έχουμε προσλάβει 400, το επαναλαμβάνω, εκτάκτους γεωπόνους εκτιμητές. Κάθε χρόνο το maximum ήταν 140-145. Αυτό έγινε διότι από την αρχή όλοι μαζί πιστέψαμε, και πρώτος ο Πρωθυπουργός, στην ανάγκη να αντιμετωπιστεί το οικονομικό πλήγμα το οποίο υπέστη η περιοχή, τα αγροτικά νοικοκυριά. Συμβαίνει, και σας το είπα και την άλλη φορά που θα δω, και θέλω να το θυμόσαστε αυτό που λέω, όταν αντιμετωπίζουμε ένα δύσκολο πρόβλημα, όλοι με μία καταρχήν έλλειψη ψυχραιμίας, άλλοτε και με μία οργή, να λυθεί το θέμα. Κανείς δεν μπαίνει στις δυσχέρειες στις οποίες έχει το πρόβλημα. Και όταν λύνεται το πρόβλημα, δυστυχώς κανείς δεν είναι και ευχαριστημένος. Ορίσαμε ότι οι προκαταβολές
θα πληρωθούν μέχρι 31 Οκτωβρίου. Γιατί το κάναμε αυτό? Για να έχουμε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα μέσα στο οποίο θα κινηθούμε για να πάρουν οι πληττόμενοι, οι δικαιούχοι αγρότες την προκαταβολή τους. Δεύτερον, ορίσαμε μέχρι 31 Δωδεκάτου την εξόφληση μετά από την υποβολή εξατομικευμένων πορισμάτων. Γιατί άλλο πράγμα είναι να πεις μια περιοχή έχει μια ζημιά σε αυτό το ποσοστό και την πληρώνουμε, και άλλο τα εξατομικευμένα πορίσματα. Γι' αυτό σας είπα η εικόνα στο γραφείο της κυρίας Παπά ποια ήταν σήμερα. Πάμε τώρα στην προκαταβολή. Η προκαταβολή υπολογίστηκε μέσα από το εκτιμητικό έργο το οποίο έκαναν οι γεωπόνοι εκτιμητές, τη συγκέντρωση των μέσων όρων της ζημίας, την επεξεργασία στους υπολογιστές για να υπάρξει τάχιστα πληρωμή προκαταβολής. Εδώ προφανώς και υπήρξαν αστοχίες. Οι αστοχίες αυτές δεν είναι ότι είχε κάποιος πρόθεση να μην υλοποιηθεί ο σχεδιασμός, αλλά ο ανθρώπινος παράγων από τη μια μεριά, ο όγκος της δουλειάς από την άλλη και τα στατιστικά στοιχεία τα οποία έβγαλαν ένα αποτέλεσμα. Όπως ήδη είπαν οι κύριοι βουλευτές και δεν το επαναλάβω, και ο Δήμαρχος και ο Αντιπεριφερειάρχης, από την πρώτη στιγμή που διαπιστώσαμε τις αστοχίες οι οποίες υπήρχαν, είπαμε ότι μέσα σε ένα μήνα θα τα έχουμε διορθώσει. Πληρώσαμε 12 Αυγούστου και τώρα λέμε μετά από ένα μήνα θα ξαναπληρώσουμε διορθώνοντας τις αστοχίες. Όμως εδώ θέλω να εκτιμήσετε πάρα πολύ τη δυσκολία η οποία υπήρχε ως προς το νομοθετικό πλαίσιο, τις διατάξεις που χρειαζόταν. Αλλά περισσότερο, πώς πληρώνει ο ΕΛΓΑ τις αποζημιώσεις? Ο ΕΛΓΑ πληρώνει τις αποζημιώσεις γιατί η κυβέρνηση μας έδωσε χρήματα πάνω από τις δυνατότητες του προϋπολογισμού μας. Φέτος ο προϋπολογισμός του ΕΛΓΑ, που στην ιδανική περίπτωση, αν πληρώσουν όλοι οι αγρότες τις εισφορές τους, τις οποίες ακόμα, προσέξτε κύριε Πρόεδρε, ενώ εμείς πληρώνουμε προκαταβολές, οι αγρότες δεν έχουν πληρώσει ειδική ασφαλιστική εισφορά του 2021. Δεν έχετε πληρώσει, αλλά εμείς πληρώνουμε. Και αυτό πρέπει να εκτιμάτε. Στο να δω με την κυρία Παπά και τους συνεργάτες της, ποιο είναι το δικό τους χρονοδιάγραμμα. Γιατί εμείς, το λέω και το τονίζω, όταν έχουμε πορίσματα στην Αθήνα, μέσα στο μήνα πληρώνουμε. Δεν έχουμε λόγο να καθυστερούμε εμείς κάτω. Το πρόβλημα είναι ότι αυτοί οι οποίοι εργάζονται εδώ πέρα, με αυτόν τον όγκο της δουλειάς, πότε επιτυχάνουν να μας στέλνουν τη δουλειά τους. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Την κυρία Παπά εγώ δεν την γνωρίζω. Την γνώρισα μεταξύ όλων των διευθυντών υποκαταστημάτων όταν ανέλαβα πρόεδρος. Και είπα σε όλους ότι θα κριθούν και θα αξιολογηθούν από τη δουλειά τους. Η κυρία Παπά επαξίως κατατάσσεται στη χωρία των αρίστων του οργανισμού. Εν αντιθέσει, ακούστε, με άλλες περιοχές εξίσου κρίσιμες για τους αγρότες, εξίσου κρίσιμες, που όταν εδώ έδωσαν προκαταβολές 32 εκατομμύρια, από τα 36, τα 32 ήρθαν εδώ. Από 36 εκατομμύρια την πρώτη πληρωμή, τα 32 ήρθαν η Μαδία Πέλα. Λοιπόν, η Θεσσαλία, ξέρετε πόσα είχε? 1.300. Οφείλω λοιπόν να τιμώ την κυρία Παπά, να τη στηρίζουμε, να τη στηρίζετε, διότι ο υπάλληλος για την αξιοσύνη του και την αποτελεσματικότητά του κρίνεται, για τίποτα άλλο. Μια κατηγορία αγροτών θα ρωτήσω, τους κατά μη κύριο επάγγελμα αγρότες, σχετικά με μια δήλωση του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό, του κύριου Τριαντόπουλου, ο οποίος την έκανε τη δήλωση 28 Αυγούστου λέγοντας ότι ναι μεν θα αποζημιωθούν οι κατά μη κύριο επάγγελμα αγρότες, αλλά με το 35% της συνολικής οφειλής. Ενώ οι εισφορές που πληρώνει ο αγρότης αυτός είναι 100% όσο τον ολογεί και είναι λογικό, η αποζημίωση που έκανε τη δήλωση θα είναι το 35% από την αξία της ζημιάς. Αν γνωρίζετε πάνω σε αυτό, χωρίς να γίνομαι κουραστικός, σας ευχαριστώ. Δεν αναφέρεται στις αποζημιώσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με το φυτικό κεφάλαιο, την απώλεια παραγωγής. Είναι άλλο πράγμα. Αναφέρεται στο νόμο περί κρατικής αρρωγής και πρέπει να σας πω ότι ορισμένα πράγματα προσκρούν στις λεγόμενες κατευθυντήριες ευρωπαϊκές οδηγίες. Η ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία απέφερε τόσο σημαντικά ωφέλη για την Ελλάδα,
ανεξαρτήτως αν κάποιοι σε κάποια στην περίοδο της κρίσεως έθεσαν ακόμα και σε αμφισβήτηση την ένταξή μας στη μεγάλη δημοκρατική ευρωπαϊκή οικογένεια, τα δισεκατομμύρια τα οποία έχουν εισρεύσει στη χώρα αναμφίβολα βοήθησαν για να ανέβει το βιωτικό επίπεδο και οι υποδομές της πατρίδας μας εδώ που είναι. Έχουν όμως και κάποιες δεσμεύσεις, οι οποίες πολλές φορές περιορίζουν την ελευθερία των εθνικών κυβερνήσεων. Στις περιπτώσεις λοιπόν των κρατικών οικονομικών ενισχύσεων, όπως ίσχυαν πριν τον νόμο τον τελευταίο που ψηφίστηκε, επιβάλλονται ορισμένοι περιορισμοί. Για τους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες δεν είναι ελληνική νομοθεσία. Είναι στην ελληνική νομοθεσία ενσωματωμένο από ευρωπαϊκή κατευθυντήρια οδηγία. Γιατί η Ευρώπη ξεχωρίζει αυτούς οι οποίοι είναι κατά κύριον επάγγελμα αγρότες και τους ενισχύει, βλέπε κοινή αγροτική πολιτική, συγκεκριμένα πράγματα, και θεωρεί ότι οι άλλοι οι οποίοι δεν ασκούν ως κύριο επάγγελμα την αγροτιά, την αγροτική οικονομία, έχουν και άλλο εισόδημα και βάζει αυτές τις διαφοροποιήσεις. Για όλες τις προσπάθειες που κάνατε, ήθελα να ρωτήσω, δεν μπορεί να γίνει τροποποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ να εισπράττουν τα χρήματα, οι ωφελές από το ΟΣΕ μέσω όταν πληρώνεται ο παραγωγός? Γιατί να μην γελιόμαστε, οικονομικά ο κόσμος είναι δράμα. Και να έρθουν τα χρήματα το Δεκέμβριο μήνα, αμφιβάλλω αν πληρωθούν το 30%. Να μπορέσει να γίνει μια τροποποίηση, να εισπραχτούν τα χρήματα από την εισπράξη που θα πάρει από την ΕΛΓΑ ο παραγωγός. Συμβισμό. Μια τροποποίηση. Δύο πράγματα δεν μπορεί να γίνουν στον ΕΛΓΑ. Το ένα είναι αυτό. Καταλαβαίνω και ξέρω ότι ο παραγωγός σήμερα, ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος, είναι χρεωμένος από το γεωπόνο που παίρνει τα φάρμακα και οτιδήποτε άλλο μέχρι την Τράπεζα Πειραιώς, την παλιά αγροτική. Το καταλαβαίνω απόλυτα, το ξέρω. Όμως αυτό δεν μπορεί να γίνει, διότι εάν πούμε ότι συμψηφίζουμε την ειδική ασφαλιστική εισφορά, μέσα σε 1-2 χρόνια ουδείς θα πληρώνει και ο ΕΛΓΑ δεν θα έχει έσοδα. Αυτό σημαίνει ότι ο ΕΛΓΑ τελείωσε. Επίσης, δεν μπορεί να καταργηθεί η υποχρεωτική ασφάλιση στον ΕΛΓΑ. Διότι αν καταργηθεί και η υποχρεωτική ασφάλιση στον ΕΛΓΑ, θα έχουμε το φαινόμενο που έχουμε τώρα με τις πυρκαγιές σε ορισμένες περιπτώσεις. Δηλαδή, στην Αρκαδία, στην περιοχή Μεγαλοπόλεως που κάηκαν ελαιώνες, οι περισσότεροι ήταν ανασφάλιστοι. Αυτό λοιπόν τι έγινε, έρχονται τώρα και λένε εμείς δεν θα πάρουμε αποζημίωση. Μάλιστα. Η κυβέρνηση, οι πολιτικοί λένε όλοι, οι δήμαρχοι, να πάρουν. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ελέγχει, δεν διαχειρίζομαι τα λεφτά του πατέρα μου, που δεν είχε, ούτε τα δικά μου που δεν έχω. Διαχειρίζομαι δημόσιο χρήμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως είπα και προηγουμένως, έχει κανονισμούς. Θα έρθει και να πει πώς πλήρωσε αυτός. Έρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έρχεται και παραέρχεται. Κάθε χρόνο έρχεται. Και ελέγχει πρώτα τον ΟΠΕΚΕΠΕ και μετά εμάς. Και δεύτερον, μην ξεχνάτε την υπόθεση Χατζηγάκη. 12 Μαΐου καταδικαστήκαμε να πληρώσουμε 1 δισεκατομμύριο. Η Ελλάδα. Το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει, ζητήστε το από τους αγρότες. Άντε να στείλουμε τώρα σε φορείες εντάλματα οι χρεωμένοι αγρότες να πληρώσουν και το πακέτο Χατζηγάκη. Δεν γίνεται αυτό. Έτσι. Άρα, θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Συμψηφισμός δεν γίνεται. Διότι αυτό θα καταργήσει τη βάση λειτουργίας του ΕΛΓΑ.